Η κατάσταση στις υπεραγορές, εγώ θα μιλήσω για τις υπεραγορές όπως εμφανίζονται σήμερα, είναι μια εικόνα πανικού. Θυμίζει εμπόλεμου κατάσταση. Πιστεύω ότι είναι σε διάστημα ημερών ή ωρών θα αρχίσουν να υπάρχουν λήψεις βασικών προϊόντων διατροφής και δι' προϊόντα ανάγκης όπως παιδικές τροφές, ψωμί, γάλα. Αυτή είναι η εικόνα την οποία εκπέμπουν σήμερα όχι οι δικές μας υπεραγορές, όλες οι υπεραγορές. Για να καταλάβουμε δηλαδή, οι καταναλωτές τρέχουν στις υπεραγορές και μαζεύουν ό,τι είναι, ό,τι ήδη πρώτης ανάγκης μπορούν να πάρουν. Αγοράζουν προϊόντα διότι φοβούνται την επόμενη ημέρα, κύριε Πομινωρίδη. Φοβούνται ότι θα υπάρξει έλλειψη, έτσι. Φοβούνται ότι θα υπάρξουν ελλείψεις. Ναι. Είναι γεγονός ότι οι προμηθευτές μας συνεχίζουν να μας προμηθεύουν. Γι' αυτό είναι η σπίστη τους. Όχι μόνο τις δικές μας υπεραγορές, όλες τις υπεραγορές. Αλλά, και το τονίζω αυτό, είναι θέμα χρόνου, θέμα ωρών, η κατάρρευση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Δηλαδή δεν θα μπορεί να συνεχιστεί η ροή εμπορευμάτων σε όλες τις υπεραγορές. Είναι θέμα χρόνου. Αρχίζουν, υπάρχει έλλειψη μετρητών, οι προμηθευτές θα αρχίσουν να ζητούν μετρητά αντί υποσχέσεις ότι θα πληρωθούν. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα. Άρα επήγει. Γι' αυτό, αν μου επιτρέπετε, εγώ δεν πολιτεύομαι, ούτε βάζω πολιτική, κάνω έκκληση στους βουλευτές, στην εκτελεστική εξουσία, αυτό το σοβαρό πρόβλημα να επιλυθεί το συντομότερο δυνατό και εντός των πλαισίων, επαναλαμβάνω, εντός των πλαισίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί το λέω διότι ξέρω ότι οποιαδήποτε άλλη λύση εκτός τρόικας θα φέρει μιζέρια στον τόπο, ελλείψεις, αυξήσεις μισθών, ανεργία και γενικά μιζέρια που δεν έχει γνωρίσει ποτέ η Κύπρος. Αυτή είναι η εικόνα πραγματική. Εάν ορισμένοι θέλουν να λαϊκίζουν, ας το κάνουν. Εγώ σας μεταδίδω την εικόνα σήμερα της οικονομίας. Εγώ έχω ζήσει χρόνια στην Κύπρο, ζω και θα ήθελα να ζήσω άνετα όπως όλος ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή επήγει. Είναι SOS που μεταδίδω. Δεν μεταδίδω εγώ πανικό, SOS για να αντιληφθεί οι βουλευτές και η εκτελεστική εξουσία για τη σοβαρότητα της κατάστασης. Τώρα, οι σχεδιασμοί που υπάρχουν, οι προθέσεις καλύτερα που υπάρχουν από την εκτελεστική εξουσία είναι να περάσουν σήμερα από τη Βουλή τα νομοσχέδια και ή δυνατόν να υπάρξει μια συμφωνία με το Eurogroup μέχρι και το Σαββάτο. Άτε την Κυριακή το πρωί. Την Δευτέρα έτσι κι αλλιώς οι τράπεζες θα είναι κλειστές. Μέχρι την Τρίτη αντέχετε? Αντέχουμε, αλλά σας λέγω, η αβεβαιότητα είναι ο χειρότερο πράγμα σε έναν τόπο. Η αβεβαιότητα και η καχυποψία τι γίνεται. Πρέπει να πω ότι υπάρχει μια σύγχυση. Δεν ξέρει ο κόσμος. Ακούει οικονομολόγους. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Ο κόσμος έχει οικογένειες. Καθημερινά παίρνω στο γραφείο μου το προσωπικό μου. Ζητά να μάθει τι γίνεται. Θέλει να ξέρει την επομένη. Θα έχει να πληρώσει το σχολείο των παιδιών του. Θα έχει να πληρώσει το μπακάλι του. Αυτά ζητά ο κόσμος να μάθει. Και σας λέγω εγώ ότι δεν είναι οι περιπέτειες είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελούμε μέρος αυτής της κοινότητας. Ανεξάρτητα αν νιώθουμε, κάπως δυσφορία για το πώς σκέφτονται. Αυτές είναι οι πραγματικότητες. Και πρέπει να αντιληφθούμε ό,τι θέλει το group. Πρέπει να συμμορφωθούμε. Μπορούμε λίγα πράγματα να παζαρέψουμε. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στην Ευρώπη πώς θέλει να διοικείται ο κόσμος. Ναι. Αυτή είναι μια προσωπική άποψη. Δεν θέλω να θίξω κανέναν, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα, κύριε Παμινωρίδη. Ναι. Αυτά είναι θέλει ο κόσμος. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω, επειδή βλέπουμε και τα πλάνα όσο μιλάμε αυτών των υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας που έχουν μαζευτεί με τα πανό και τα πλακάτ τους έξω από το Προεδρικό. Αυτή η απόφαση που έχει ληφθεί, που δρομολογείται να ληφθεί καλύτερα από την Βουλή των Αντιπροσώπων, πόσο θα επηρεάσει το παζάρι, πόσο θα επηρεάσει την οικονομία, δηλαδή, πόσο θα επηρεάσει τη ζωή μας? Εννοείται τη διάλυση της Λαϊκής. Ναι. Φοβερό πλήγμα, πιστεύω. Είναι φοβερό πλήγμα. Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο να διαλύεται. Και σας λέω κάτι άλλο. Φανταστείτε κάποιος ο οποίος έχει 300.000 μια κατάθεση στην τράπεζα τη Λαϊκή. Θα πάρει τις 100 και τις άλλες 200 θα τις κάσει. Αυτό είναι δίκαιο? Ρωτώ.
Βεβαίως δεν είναι δικαίωμα. Και... να προσθέσω κάτι. Μπορεί... να προσθέσω κάτι. Μπορεί να έχει και ένα δάνειο των 100.000 και αυτό θα εξακολουθήσει να το χρωστάει. Και μάλιστα χωρίς διασφαλίσεις πλέον. Εγώ αναφέρομαι ότι θα τιμωρήσουμε ανθρώπους που εμπίστευαν στη λιτότητα και αποταμίευαν. Δεν μιλώ για ανθρώπους οι οποίοι εδανίζονταν. Προκειμένου η λαϊκή έχει να εισπράξει πολλά εκατομμύρια. Mm. Εκατοντάδες εκατομμύρια. Τα καιρό που τα άδεινα δεν πρέπει να σκεφτούν. Δεν είμαι υπέρ των τραπεζιτών. Εγώ εξηγούμε. Εγώ το Φεβρουάριο του 2011 είχα δηλώσει ότι η αγορά έχει γίνει. Είναι στα χέρια των τραπεζιτών και μιλούσα πάντοτε κατά λάθη των τραπεζιτών. Έτσι εγώ μιλώ πώς σκέφτεται ο καταθέτης, ο άνθρωπος που, ήταν, που ακολουθούσε λιτότητα και θα βρεθεί αύριο να χάσει την περιουσία του. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα, κύριε Πολυνωρίδη. Μάλιστα. Εκείνο που αυτή, ενώ η πρόταση του Eurogroup ήταν με ένα κούρεμα το οποίο μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε πάσους συντελεστές. Και δεν θα είχαμε αυτή τη λύση των νομοσχεδίων, την πληθώρα των νομοσχεδίων. Χάος, δηλαδή δεν ξέρει κανείς που βρίσκεται. Περιορισμούς στην αναλήψη κτλ. Αλλά είναι εύκολα πράγματα να κινηθεί. Πάμε στην δεκαετία του 60, όπως τα βλέπω εγώ. Περιορισμούς. Θα είμαστε τυχεροί δηλαδή και το 60. Περιορισμούς στις αναλήψεις πλέον ζητάει και το Eurogroup, διότι πρέπει ζητάμε να... και εμείς. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι την Τρίτη θα ανοίξουν οι τράπεζες. Αν κύριε και όλα διευθετημένα να είναι και συμφωνία με το Eurogroup να έχουμε και μηχανισμό αυτόματης πλήρωσης της ρευστοποίησης. Είναι το θέμα είναι που φέραμε τον τόπο. Δεν είναι θέμα. Δεν κρίνω την πράξη. Πρέπει να γίνει. Ασφαλώς πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει ο περιορισμός της διακίνησης κεφαλαίου. Πρέπει να γίνει. Αλλά λέω, πού φτάσαμε. Δυστυχώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Πρωτού κλείσω όμως. Παρακαλώ. Εάν σήμερα ή αύριο το πρόβλημα δεν λυθεί, η επόμενη μέρα θα είναι αργά. Σας λέγω ότι εάν την Τρίτη δεν ανοίξουν οι τράπεζες και αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την εκτύπωση της λίρας της παλιάς μας που ξέραμε, τότε τι να σας πω. Ναι. Αγωνία διακατέχει τον κόσμο. Πρέπει να βρεθεί λύσεις το συντομότερο. Και όταν λέω το συντομότερο, αναφέρομαι σε όλες τις μέρες. Μια-δυο μέρες. Το μέσα το Σάββατο. Διαφορετικά, εάν πούμε την Τρίτη δεν υπάρχουν τράπεζες, δεν ξέρω πώς θα θεθεί η κοινωνία. Μάλιστα. Τώρα, αυτή είναι η έκκληση μου στους βουλευτές. Να σκεφτούν την επόμενη ημέρα. Όχι να σκεφτούμε όμως τους λαϊκισμούς και τους πατριωτισμούς. Υπάρχουν και πραγματικότητες στον τόπο και τι είναι στο έδαφος. Πώς λειτουργεί το έδαφος και πώς λειτουργεί η Ευρώπη. Επειδή αναφερθήκατε στην εκτύπωση της λίρας και επειδή είναι κάτι που του ακούω από το πρωί, εγώ απλώς να μεταφέρω ότι από όλες τις πηγές με τις οποίες επικοινώνησα σήμερα πρωί και με το Προεδρικό και με τη Βουλή και με αρκετά κόμματα, αυτό δεν είναι σενάριο προς μελέτη. Έτσι. Εύχομαι να μην είναι σενάριο. Αλλά ο κόσμος στους δρόμους το σκέφτεται. Περνούν οι μέρες, οι ώρες και σου λέει την ερχόμενη Τρίτη τι κάνω. Θα ανοίξουν οι τράπεζες. Όλος ο κόσμος ρωτά, θα είναι ανοιχτές οι τράπεζες. Να σταματήσουν οι ουρές πλέον. Λοιπόν. Να σταματήσουν οι ουρές να παίρνουν 200 ευρώ αν τα βρούνε στους λογαριασμούς που έχουν. Άρα επήγει, διότι πιστεύω η κατάθεση ενός δημοσχεδίου που θα ικανοποιεί το Eurogroup θα αλλάξει την ψυχολογία του κόσμου. Θα αρχίσει ο κόσμος να σκέφτεται διαφορετικά. Ώσπου παραμένουμε στην αβεβαιότητα και τη σύγχυση, θα έλεγα, τα πράγματα χειροτερεύουν δυστυχώς. Η οικονομία και τα λεφτά είναι ευαισθητά. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Καλή σας μέρα.